από τη ΓΑΜΑ ΕΛΜΕ Δυτικής Αθήνας να χαιρετήσουμε και εμείς τη σημερινή συγκέντρωση που αποτελεί τη συνέχεια των αγώνων που αναπτύξαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ενάντια σε ένα νομοσχέδιο που ψευδώς τυπωφορείται αναβάθμιση του σχολείου. Η κυβέρνηση, αντί να αξιοποιεί αυτή τη χρονική περίοδο για να πάρει ουσιαστικά μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων το Σεπτέμβρη, αντί να φροντίσει για την κάλυψη των μαθησιακών κενών των μαθητών και για την ψυχοσυναισθηματική του στήριξη ύστερα από την παρατεταμένη τηλεκπαίδευση, φέρνει ένα νομοσχέδιο που θα απονομεύσει συνολικά τα μαθητικά δικαιώματα των μαθητών, εχθρικό επίσης για τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Ένα νομοσχέδιο κατά εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ, που αμέσως αγκάλιασαν ο ΣΕΒ και οι εργοδοτικές ενώσεις, καθώς διαμορφώνει τον μελλοντικό φθηνό εργαζόμενο που χρειάζονται για να εξασφαλίσουν την κερδοφορία τους. Πίσω από τις έμπειρες λέξεις και φράσεις όπως αυτονομία και μεγαλύτερη ελευθερία στη λήψη αποφάσεων, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας προσπαθούν να κρύψουν τους πραγματικούς τους στόχους. Την μεγαλύτερη διαφοροποίηση των σχολείων με διαφορετική χρηματοδότηση, διαφορετικό πρόγραμμα, διαφορετικά μαθήματα, διαφορετικά σχολικά βιβλία. Την ακόμα μεγαλύτερη ταξική κατηγοριοποίηση, την ένταση των φραγμών στη μόρφωση, τη δημιουργία ενός σχολείου πιο φτηνό για το κράτος και πιο φιλικό για τις επιχειρήσεις. Πίσω από τον βαρύγδουπο τίτλο για αναβάθμιση του σχολείου κρύβεται μια ζωφερή πραγματικότητα. Μεγάλο μέρος των σχολικών κτηρίων είναι πεντηκατοετίας και πλέον. Τα σχολεία δεν έχουν βιβλιοθήκες, εργαστήρια φυσικών επιστημών, γυμναστήρια, αίθουσες εκδηλώσεων. Οι δαπάνες για την παιδεία μειώνονται συνεχώς και οι γονείς πληρώνουν από την τσέπη τους 1,2 δισεκατομμύρια το χρόνο στην ιδιωτική εκπαίδευση. Τα σχολεία λειτουργήσαν και φέτος με 50.000 συμβασιούχους εκπαιδευτικούς, με χιλιάδες κενά που δεν είχαν καλυφθεί ούτε τον Ιανουάριο. Με το νομοσχέδιο αυτό γενικεύεται ο προσανατολισμός στις λεγόμενες δεξιότητες μέσα από την γενίκευση του εργαστηρίου δεξιοτήτων, αλλά και μέσα από τα νέα αναλυτικά προγράμματα που ετοιμάζει το Υπουργείο. Εισάγοντα και με τη βούλα πια η επιχειρηματική λειτουργία των σχολείων για την ενέθεση πόρων με την αξιοποίηση των σχολικών κτηρίων, υποδομών και καταστάσεων. Ενώ για πρώτη φορά θεσμοθετείται επίσημα η χρηματοδότηση των σχολείων με δωρεές, χορηγίες και παροχές από τρίτους. Μέσω της λεγόμενης ατομικής αξιολόγησης η κυβέρνηση επιχειρεί το βίο εξαναγκασμό των εκπαιδευτικών στην αποδοχή και υλοποίηση του συνολικότερου σχεδίου για το σχολείο. Ετοιμάζει το εφευρισμένο εκπαιδευτικό που με τον φόρτουλα του ασφιχτικού και αντιδραστικού ελέγχου θα παρακαλάει για χορηγούς, για λίγα ψίχουλα και δεν θα απαιτεί τα στοιχειώδη για τη μόρφωση των παιδιών μας. Το νομοσχέδιο αποτελεί τη συνέχεια όσων ψήφισαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά και μια βαθιά αντιδραστική τομή στον ίδιο τον πυρήνα της εκπαίδευσης. Στο τι και πώς μαθαίνουν οι μαθητές, στο τι και πώς διδάσκει ο εκπαιδευτικός και σε ποιο εργασιακό περιβάλλον. Δεν είναι τυχαίο ότι το αντιδραστικό νομοσχέδιο ήρθε αμέσως μετά τον αντεργατικό τερατούργημα για δουλειά χωρίς ωράριο για όσο θέλουν εργοδότες και παράλληλα με το νομοσχέδιο για τα ασφαλιστικά δικαιώματα. Σε αυτή τη βαρβαρότητα, οι γνώσεις των νέων πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στην αγορά εργασίας, να αντικατασταθεί η στερεά μόρφωση με εφήμερες δεξιότητες και το σχολείο να βγάζει φθηνούς και εύκολα διαχειρίσιμους μελλοντικούς εργαζόμενους. Το νομοσχέδιο αυτό πρέπει να μείνει στα χαρτιά, να μην εφαρμοστεί. Δεν σταματάμε εδώ. Συνεχίζουμε. Καλή δύναμη.